Επιτέλους φτάσαμε. Σημασία δεν έχει που τελειώνουμε, στην αρχή από που ξεκινάμε. Θέλουμε να έχει ευλογία η Εκκλησία, πρόοδο, αύξηση και ευχαριστούμε τον Θεό διότι βλέπω η Εκκλησία εδώ πέρα προχωράει καλά. Ο Θεός σήκωσε τον Γιώργο, τον Κοροβέση, να έρθει να κάτσει εδώ στην Κηφισιά. Και καλεί όλους τους ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό, να ακούσουν, να πιστέψουν, να μετανοήσουν και κάνει καλή δουλειά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα απέναντί του, να τον βοηθάμε. Να τον βοηθάμε όσο μπορούμε. Βεβαίως και εκείνος θα κάνει πάνω στο συναγωνισμό, θα κάνει λάθη. Εμείς θα τα συγχωρούμε και θα προχωρούμε. Από πού να αρχίσει όμως η Εκκλησία για να ευλογηθεί? Από την Πεντηκοστή. Θα αρχίσει από την Πεντηκοστή. Οι Απόστολοι δεν πήγανε όλους τους είπε υπάγητη σε όλο τον κόσμο κήρυξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όσοι πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Και όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Δεν τρέξανε να πούνε πάμετε τώρα στην Ελλάδα, στην Περσία, στην Φρυγία, στην... Αλλά τι κάνανε? Και κατεβήκανε λέει από το Άνω αυτό και πήγανε στο Ανώγιο. Ανεβήκανε στο Ανώγιο. Λέει τι θα κάνουμε αδερφέ Πέτρο εδώ, θα προσευχόμαστε. Δεν άκουσες τι είπε ο Κύριος? Τι είπε? Περιμένετε εωσού ελθείτε δύναμη εξίδους. Όταν θα έρθει η δύναμη από τον ουρανό, τότε θα πάτε και θα είστε μάρτυρές μου σε όλο τον κόσμο. Έως τα άκρα της γης. Πότε όμως, όταν θα έρθει ο παράκλητος και πότε θα έρθει? Δεν το ξέρετε εσείς αυτό, αλλά το ξέρω εγώ. Περιμένετε και θα δείτε ότι θα έρθει. Βεβαίως οι θρησκείες που γίνανε στον κόσμο γίνανε εικονικές. Όλοι πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι. Αλλά τι κάνουνε? Οι μεν παίρνουν λίγο λαδάκι και βάλουν εδώ, λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου. Πνεύμα Άγιο δεν θα λάβει το παιδί. Έλεπε. Πώς? Με το μπαμπακάκι για το λάδι. Του κάνανε πληρούστε δωρεάς, Πνεύματος Αγίου και εντάξει. Μα το παιδί όμως δεν αισθάνθηκε τίποτα. Δεν έχει σημασία. Μετά βγήκανε άλλοι οι οποίοι προχωρήσανε πιο πολύ. Και λέει θα κάνουμε μια προσευχή όλο το πρεσβυτέριο για αυτόν τον άνθρωπο να λάβει Πνεύμα Άγιο. Τον εβάλλουνε κάτω, προσεύχονται όλο το πρεσβυτέριο, ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι και στο τέλος του λένε το έλαβες. Λέει δεν αισθάνθηκε τίποτα. Ας μην αισθάνθεις. Το έλαβες όμως. Και πρέπει να πιστέψεις ότι το έλαβες για να ευλογηθείς. Εάν δεν το πιστέψεις δεν θα ευλογηθείς. Και έτσι μείνανε με τον τύπο και όχι με την ουσία. Ήρθαν μετά και οι Πεντηκοστιανοί και λένε όχι, δεν το λάβαμε. Θα το ζητήσουμε και θα το λάβουμε. Και ήρθε η ώρα που έπεσε το Πνεύμα του Άγιου σε όλους αυτούς οι οποίοι ψάχνανε για την Πεντηκοστή και λάβανε Πνεύμα Άγιο και άσαν να λαλούν ξένες γλώσσες. Ακόμη λέει και στον Κορνήλιο όταν πήγανε ενώ ακόμη μιλούσε ο Πέτρος και ήρθε λέει το Πνεύμα του Άγιου επί πάντας τους ακούοντας και ξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήρθαν μετά του Πέτρου ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξηγήθηκε επί τα έθνη διότι οίκον αυτούς λαλούντες γλώσσες και μεγαλύτερες στο Θεό. Και εδώ φέρνει τις γλώσσες σαν σημείο ότι πράγματι βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί αγαπητοί και εμείς σήμερα θα αρχίσουμε από την Πεντηκοστή. Και πάντοτε από την Πεντηκοστή πρέπει να αρχίζουμε. Η Πεντηκοστή δεν έρχεται σιωπηλά και χωρίς σημεία και τεράστια. Όταν οι Απόστολοι κατεβήκανε από τον Άμβονα, από το Ανώγιο,
Την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα του Άγιου με θόρυβο. Έπεσε το Πνεύμα του Άγιου στους 120 που ήταν πάνω στο Ανώγιο και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρθε να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα του Άγιου έδεσε σε αυτού να λαλώσει. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα μείναν όλοι εξατικοί. Τι γίνεται? Γιατί ακούμε τα μεγαλεία του Θεού στις γλώσσες μας? Τι συμβαίνει? Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε? Δεν είναι Γαλιλαίοι? Αφού είναι Γαλιλαίοι, πώς μιλάνε ελληνικά, αιγυπτιακά, συριακά και όλες τις γλώσσες του κόσμου? Είναι θαύμα το οποίο το δίνει ο Θεός για να μαζέψει τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Και έρχονται εκεί και όλοι και ακούνε, θαυμάζουν και παραδέχονται μετά ότι πράγματι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι όχι ανθρώπινο, αλλά θεϊκό. Ο Θεός είναι ανάμεσά τους. Ο Θεός τους δίνει ξένες γλώσσες και δοξάζουν τον Θεό και Πατέρα δια Ιησού Χριστού. Τι γίνεται? Τότε λέει, ρωτήσανε, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί? Τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί εκαστός το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς την επαγγελία, προς τα τέχνα σας και προς πάντα στους μακράς, όσους θα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Τι να κάνουμε? Να μετανοήσετε, να πιστέψετε. Μα πώς θα πει, πιστεύουμε? Πιστεύετε, αλλά πρέπει να μετανοήσετε από την αμαρτία σας. Δεν μπορείς με το τσιγάρο στα χέρια να πας και να γονατίσεις και να πεις, Κύριε, βάπτισέ με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορείς πηγαίνοντας μετά από τα χαρτιά που έγκαιρες όλη νύχτα και να πεις, Κύριε, βάπτισέ με Πνεύμα Άγιο. Πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα. 10 μέρες κάτσαν οι Απόστολοι στην προσευχή. 10 μέρες προσευχόντουσαν και ζητάγανε από τον Θεό το Πνεύμα του Άγιο. Κύριε, βάπτισέ μας. Κύριε, δώσε μας το Πνεύμα του Άγιο. Και ήρθε ο Κύριος την ημέρα της Πεντηκοστής και τους εβάπτισε και πλήσαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρθε να λαλώσει σε ένας γλώσσας. Τώρα μερικοί από εμάς βαπτιστήκαμε και μιλάγαμε γλώσσες. Μετά όταν προχωρήσαμε όμως σταματήσαμε τις γλώσσες. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Τι? Να, χάρισμα θεραπείας, χάρισμα. Και όλοι κυνηγάμε τα χαρίσματα τα μεγάλα. Τις θεραπείες, της ιάσεως, διακρίσεως πνευμάτων και ένα σώρο άλλα χαρίσματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά ο Θεός δεν είπε τέτοιο πράγμα, ότι θα σας δώσω χαρίσματα να αποδείξετε ότι πράγματι είστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αλλά είπε κάτι άλλο, ότι θα πληρούσετε Πνεύματος Αγίου καθημερινώς. Κάθε μέρα θα πληρώνεστε. Και πώς θα αποδεικνύετε ότι πληρωθήκατε? Διότι θα λαλείτε πάλι ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα του Άγιο έδε εις αυτού να λαλώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ έρχεται και λέει τώρα, και με άλλους πολλούς λόγους εμδιαμαρτύρεται, το λέει στο 40, και προσέτερε λέγον, σώθηκε από τη διεφθαρμένη στάφη της γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαρά δευθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα 3.000 ψυχές. 3.000. Αν εμείς είμαστε εδώ τώρα 300, βάλτε 10 φορές παραπάνω και γίνονται 3.000. 3.000, ναι. Και ύστερα από λίγες μέρες λέει είναι 5.000 μόνο οι άνδρες και μετά μυριάδες. Πώς έγινε αυτό?
γιατί ξεκινήσανε από την ημέρα της Πεντηκοστής. Ξεκινήσανε από το βάσμα του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί ξεκινάει η ευλογία, αδελφοί αγαπητοί. Από την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Όχι να καθόμαστε να ακούμε μόνο, αλλά και να λέμε τα μεγαλεία του Θεού στις γλώσσες που μας δίνει ο Θεός. Εβαπτίσε λοιπόν 3.000 ψυχές και κατέλαβε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία ειδού δια των Αποστόλων. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Δεν βλέπουμε το Θεό να ενεργεί εν δυνάμει. Γιατί? Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από τη μιζέρια που είμαστε τώρα, γιατί είμαστε σε μιζέρια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε όπως πρέπει. Είμαστε φτώχεια. Ερχόμαστε στον Χριστό και αντί να θεραπευτούμε, αρρωσταίνουμε. Πώς γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει? Δεν θα διερωτηθούμε? Δεν θα πούμε, Κύριε, γιατί? Ήρθαμε στον Χριστό και λέει, ο Χριστός θεραπεύει. Μάλιστα, αφού θεραπεύει, θεράπευσέ με, Κύριε. Μια άλλη μέρα περνάει ένα μηχανάκι, το σκοτώνει. Τι είναι αυτό, ευλογία είναι αυτό? Δεν είναι ευλογία, αλλά τι είναι? Κάτι στέρηση σημαίνει. Κάτι συμβαίνει με το Θεό, δεν πάμε καλά. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας, σώσε μας. Μα πάλι να μας σώσει, αφού μας έσωσε. Να μας σώσει άλλη μία φορά. Και πάλι να μας σώσει. Χρειαζόμαστε σωτηρία. Χρειαζόμαστε ευλογία. Χρειαζόμαστε το Θεό να έρθει στη ζωή μας. Γιατί να έρθει? Να έρθει γιατί δεν πάμε καλά. Αρρώστησε όλος ο κόσμος από γρήπη, αρρωστήσαμε κι εμείς. Αρρώστησε όλος ο κόσμος από διάφορα πράγματα. Έπεσε κάτω άλλος, έσπασε το γοφό του. Εγώ δηλαδή. Γιατί? Δεν πάω καλά. Δεν πάμε καλά. Πρέπει να ανασταθούμε λιγάκι, να πούμε, τι να κάνουμε, Κύριε? Πώς να περπατήσουμε, Κύριε? Να μετανοήσουμε, να κλάψουμε, να ζητήσουμε το Θεό πραγματικά, να αγαπήσουμε τον αδελφό μας περισσότερο, με όλη μας την, σαν τον εαυτό μας, όχι με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά θα αγαπάμε τον Κύριο. Και τον αδελφό μας σαν τον εαυτό μας. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Πολλές φορές νομίζουμε ότι αν βάλουμε κάτω με ορισμένα πράγματα και τα διορθώσουμε, θα πάμε καλά. Τα διορθώνουμε, αλλά μετά τα ξεχνάμε και τα ξαναεπαναλαμβάνουμε. Εδώ έρχεται ο Κύριος τώρα και κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Ένας παραλυτικός, τον οποίον τον ξέρουν όλος ο κόσμος, κάθεται στην ωραία πύλη, ζητάει, παρακαλώ, κάντε μια βοήθεια, και τυχαίνει να περνάει από εκεί ο Ιωάννης με τον Πέτρο. Όταν πέρασε ο Ιωάννης με τον Πέτρο, ο τυφλός αυτός, ο παραλυτικός αυτός, άπλωσε το χεράκι του και λέει, σας παρακαλώ, κάντε μια βοήθεια. Ο Πέτρος βάνει τα χέρια του στις τσέπες και βλέπει, λέει, βοήθεια, τι βοήθεια θέλεις? Κάνα ευρώ, μισό ευρώ, ό,τι έχετε. Κάντε μια βοήθεια, όλοι από λίγο αν μου δώσετε, θα πάω καλά. Τότε ο Πέτρος πλήστηκε με Πνεύμα Άγιο και είπε, εγώ αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω επάνω και περπάτα. Τον κοιτάει ο τότε. Τι με κοιτάς? Τον πιάνει από το χέρι και τον σηκώνει. Σήκω επάνω. Σηκώνεται ο παραλυτικός και ενώ ήταν εκγενετής παραλυτικός, σηκώνεται και περπατάει.
πάει πάνω, πάει κάτω. Τρομάξανε οι άνθρωποι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο άνθρωπος αυτός ήταν παραλυτικός και τώρα θέτει στα πόδια του. Άμα ένας άνθρωπος είναι παραλυτικός από τα γενοφάσκια του, από εκγενετής δηλαδή, δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα. Βέβαια οι ορθοπαιδικοί κάνουν ό,τι μπορούν και βάλουν διάφορες λαμαρίνες, καροτσάκια, πι, φι κτλ. Για να περπατήσει ο άνθρωπος και κρατιέται από το πι εκεί και σέρνει τα πόδια του. Αυτό όμως δεν είναι θεραπεία, αυτό είναι μπαλώματα. Ο Χριστός όμως μπαλώματα δεν κάνει, δίνει τελεία θεραπεία. Τελεία θεραπεία. Επειδή αυτός δεν τολμάει να πιστέψει ότι μπορεί να περπατήσει, ο Πέτρος απλώνει το χέρι του, του δίνει, δώσ' μου το χέρι σου, του λέει, και τον σηκώνει και τον στηρίζει στα πόδια του. Προχώρα τώρα, πήγαινε. Άρχισε ο Πέτρος παραλυτικός να πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τρόμαξε και ο ίδιος και άρχισε να πηδάει, να περπατάει και να δοξάζει τον Θεό. Τι γίνεται, πρώτη φορά στη ζωή του περπάτησε. Πρώτη φορά στη ζωή του είδε τέτοια ευλογία. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Δεν είχε ξαναπερπατήσει ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει περπατήσει ποτέ, άμα τον βάλετε να περπατήσει τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα τα χάσει, ας πούμε, θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Τρέχει λοιπόν αυτός πάνω κάτω. Πιάνει τους Αποστόλους από τα χέρια, τρέχουνε και εκείνοι, πάνε στο ναό, μαζεύεται κόσμος και αφού μαζεύτηκε κόσμος φωλής, έρχεται ο Πέτρος και κάνει το κήρυγμα το οποίο έπρεπε. «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εμβλέπετε εις εμάς όσοι ανεκάμαμε τούτο εξιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας?» Δεν το κάναμε από δική μας ευσέβεια, από δική μας δύναμη, αλλά το κάναμε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κράτησε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και τις αρρώστιες μας. Βεβαίως σε τέτοιο πράγμα δεν ξαναγίνει ποτέ, αλλά ούτε και μετά αναφέρει η Γραφή ότι ένας παραλυτικός εκγενετής θεραπεύτηκε. Κανείς δεν το είδε μετά. Έκανε όμως ο Θεός αυτό το θαύμα, το οποίο ήταν μοναδικό, μπορώ να πω. Μέσα στις πράξεις των Αποστόλων δεν βλέπουμε άλλο τέτοιο θαύμα. Παραλυτικός εκγενετής να σηκώνεται και να περπατάει, δεν το είδαμε ποτέ. Τότε τι γίνεται? Τότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να λάβουμε το χάρισμα των ιαμάτων και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει μεγάλες ευλογίες, μεγάλες ενέργειες μέσα στην Εκκλησία, ώστε να ακουστεί το όνομα του Κυρίου ότι πράγματι θεραπεύει. Όχι να λέμε ο Χριστός θεραπεύει, αλλά να το δείχνουμε κιόλας ότι ο Χριστός θεραπεύει. Πώς? Με το να θεραπευόμαστε εμείς πρώτα-πρώτα. Να θεραπεύουμε κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται και ζητάει προσευχή και λέει: «Προσευχήστε για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, για το παιδί μου, για οποιονδήποτε. Σε παρακαλώ, Κύριε, θεράπευσε το παιδί του αδερφού, θεράπευσε το παιδί της αδερφής. Κάμε έλεος, Κύριε, δώσε δύναμη, χάρη, ευλογία». Και να βλέπουμε τους ανθρώπους να σηκώνονται. Να είναι στο κρεβάτι του πόνου και να σηκώνονται. Μια φορά ήμουν στο κρεβάτι και είχα 40 πυρετό και δεν έπεφτε με τίποτα. Ήρθανε λοιπόν από την εκκλησία και μου είπανε: «Θα έρθεις στο κήρυγμα?» Λέω: «Θα έρθω αν με θεραπεύσει ο Κύριος. Θα περιμένω και μέχρι τις 8 που αρχίζει το κήρυγμα, εάν έχω θεραπευτεί θα έρθω.
Εάν δεν έχω θεραπευτεί, δεν θα έρθω. Πραγματικά όλοι κοιτάγαν τα ρολόγια τους να δουν 8 η ώρα. Θα πάω εκεί πέρα, θα είμαι έτοιμος, θα έχω θεραπευτεί. Και πράγματι, 8 παρά ήρθε η θεραπεία μου, έπεσε ο πυρετός, φύγαν όλα από πάνω μου, δεν έμενε τίποτα. Και ευχαρίστησα τον Θεό διότι πράγματι έκαμε την ενέργειά Του. Έχουμε δει πολλά τέτοια, αλήθεια είναι αυτή. Και εσείς έχετε μαρτυρίες ότι ο Κύριος θεράπευσε και θεραπεύει. Τι γίνεται όμως με το γενικό σύνολο των πιστών οι οποίοι δεν θεραπεύονται? Τι γίνεται? Αγαπητοί, πρέπει να ξέρετε ότι αν ένας άνθρωπος πιστεύει, θα το λάβει. Εάν δεν πιστεύει, δεν θα το λάβει. Όσοι και να προσευχηθούν, όσες προσευχές και να κάνει η Εκκλησία, δεν θα θεραπευτεί εάν ο ίδιος δεν μετανοήσει και δεν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, ο οποίος θεραπεύει πάσα νόσο και ασθένεια. Με είχε καλέσει μια νύχτα ο Πολυμενίδης ο Στέφανος για το γιο του Γιώργο. Τώρα ο Πολυμενίδης ο Στέφανος έχει πεθάνει και ο Γιώργος είναι ένας οικογενειάρχης. Τότε ήταν ένα παιδί ο Γιώργος. Πήγα, τον κοίταξα, είχε πυρετό, του γράψα μια συνταγή. Είπα, πήγαινε να πάρεις τώρα να βρεις ένα φαρμακείο και να βρεις να του πάρεις το φάρμακο για να γίνει καλά το παιδί. Αλλά εκείνη την ώρα με πλήρωσε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και λέω, Στέφανε, δώσε μου τη συνταγή εδώ. Μου δίνει τη συνταγή και τη στίζω. Τι κάνεις εκεί? Ο γιος σου θεραπεύτηκε, του λέω. Θεραπεύτηκε, μου λέει. Αφού τώρα τον είδες εσύ και είπες ότι έχει βροχοπνευμονία. Ο γιος σου θεραπεύτηκε. Κοιτάει να δει το παιδί πόσο πήρε, το είχε 36-6. Ήτανε κάτι το οποίο μας εξέπληξε όλους, αλλά μας ευλόγησε κι όλους. Αγαπάμε τον Κύριο και μας αγαπάει και ο Κύριος. Τρέχουμε κοντά Του και έρθει και Αυτός κοντά μας. Μιλάμε για Εκείνον και Εκείνος μιλάει για μας. Δεν σε συμφέρει? Εάν εσείς ομολογήσετε, λέει, το όνομά μου και εγώ θα ομολογήσω το όνομά σας ενώπιον του Πατρός του Αγίου και των Αγίων Αγγέλων. Θα σας ομολογήσω, θα πω πράγματι αυτός είναι δικός μας, είναι παιδί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι διότι έχουμε τον Χριστό. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι διότι αγαπάμε τον Χριστό. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα κάνει πολλά πράγματα, πολλά θαύματα στη ζωή μας, αρκεί να μείνουμε πιστοί. Μην κρύβετε την αμαρτία σας. Μην κρύβετε τα ελαττώματά σας. Ο σκοπός είναι να εξαλειφθούν, όχι να τα κρύβουμε. Όχι να πούμε στον αδερφό ότι, αδερφέ, ξέρω ότι είσαι καλό παιδί, είσαι καλός αδερφός. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας και εμάς, αφού είσαι τόσο καλός. Δεν πάμε στον αδερφό, αλλά πάμε στον Χριστό. Χριστέ μου, εσύ είσαι ο καλός, εσύ είσαι ο ευλογημένος, εσύ είσαι ο Άγιος, εσύ θεραπεύεις. Δεν θεραπεύει ο αδερφός ο οποίος θα σου κάνει μια προσευχή, θεραπεύσει ο Ιησούς Χριστός ο οποίος πράγματι είναι ο θεραπευτής και ο σωτήρας του κόσμου. Συμφωνεί? Αμήν. Προσέχετε αυτό σας παρακαλώ, γιατί πολλές φορές πέφτουμε έξω και ελπίζουμε σε κάποιον αδερφό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Άγιος αδερφός δεν θεραπεύει, ούτε η Αγία αδερφή θεραπεύει. Η προσευχή των Αγίων βοηθάει, αλλά δεν θεραπεύει, ο Χριστός θεραπεύει. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο θεραπεία, σωτηρία, Πνεύμα Άγιο και ό,τι θέλουμε και να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας για τα σφάλματά μας.
Συσέ μόνο ήμαρτον και των πονηρών όποιον σου επίησα, ή να δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύς εν τον κριτεστέση. Αδελφή, χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει πολλά θαύματα αυτόν τον χρόνο. Όσοι είσαστε άρρωστοι, να ζητήσετε σήμερα θεραπεία. Όχι από τον αδελφό, όχι από τον ποιμένα, όχι από τους πρεσβυτέρους, αλλά από τον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Χριστός θεραπεύει. Μόνο ο Χριστός σώζει. Οι αδελφοί καλοί είναι και μπορεί ένας να είναι καλύτερος από τον άλλον. Αλλά δεν μπορούν όμως να μας σώσουν. Δεν μπορούν να μας θεραπεύσουν. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Είναι άνθρωποι. Με ελαττώματα, σφάλματα. Αλλά δεν είναι οι αρμόδιοι. Αν πας, ας πούμε, σε ένα γιατρείο, ζητάς τον γιατρό. Δεν μπορεί να ζητήσεις τη μητέρα του γιατρού, το γιο του γιατρού, τον ξάδερφο του γιατρού. Τον ίδιο του γιατρό θέλεις, ο οποίος έρχεται, σου βάνει τη διάγνωση, σου δίνει το φάρμακο και σου λέει άντε σπίτι σου και άσε να παίρνεις το φάρμακο γιατί θα θεραπευτείς. Αν ο γιατρός είναι καλός και η αρρώστια είναι προσιτή, ο ασθενής σώζεται, θεραπεύεται και ευλογείται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας εύχομαι αυτό το χρόνο να σας ευλογήσει πολύ ο Θεός. Πολύ να σας ευλογήσει. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και όλες τις εκκλησίες οι οποίες ετοιμάζονται για την αρπαγή της εκκλησίας. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.